Προδρόμου, καλό μεσημέρι. Σας χαιρετώ. Ο αρχηγός του ΑΚΕΛ, ο κύριος Κυπριανού, λέει ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ψέματα. Δεν υπήρξαν ποτέ πρακτικά. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι... Και ότι η κυρία Λούτ ούτε καν ψάχνει. Ναι, το θέμα είναι ότι προσπαθούμε με βάση την προτροπή του Γενικού Γραμματέα μαζί με την κυρία Λούτ να συμφωνήσουμε με την άλλη πλευρά όρους αναφοράς για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Να μην ξεχνάμε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται επειδή η Κύπρος είναι κατεχόμενη και η κατοχή διαρκεί και παράγει και συνέχεια ανεπιθύμητες συνέπειες και διότι υπάρχουν ψηφίσματα αποφάσεις του ΗΕ αλλά και η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα στην βάση αυτών των αποφάσεων και όχι άλλων μοντέλων όπως ακούμε από την Τουρκία να ξεκινήσουν ξανά οι διαπραγματεύσεις. Οι διαπραγματεύσεις είχαν διακοπεί στο Κράν Μοντανά όταν φτάσαμε σε εκείνο το κρίσιμο ζήτημα που αν θυμάστε η δική μας πλευρά δικαιολογημένα είχε υπογραμμίσει και όχι μόνο ο πρόεδρος Αναστασιάδης αλλά και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας ο κ. Τσίπρας και ο υπουργός εξωτερικών ο κ. Κοντζιάς ο οποίος συνέδραμε, βοήθησε αυτή την διαπραγμάτευση, βοήθησε και τους δικούς μας διαπραγματευτές και τον πρόεδρο Αναστασιάδη και ποιο ήταν το κόλλημα, ότι για πρώτη φορά ο Γενικός Γραμματέας λέγοντας να γίνει η Κύπρος με τη λύση ένα κανονικό κράτος, προέβλεπε ότι θα πρέπει να λυθεί το θέμα των εγγύσεων που δεν μπορούσε να διατηρηθούν στον 21ο αιώνα. Να λυθεί το θέμα της κατοχής, η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Η Τουρκία δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει αυτά τα θέματα. Δυστυχώς ο κύριος Τσαβούσογλου, αν θυμάστε, από τότε μας έλεγε ότι αυτά είναι όνειρα και πρέπει να ξυπνήσουμε. Και τώρα που προσπαθεί ο πρόεδρος να συνομολογήσει όρους αναφοράς, τίθεται το θέμα εάν θα μπούμε ακριβώς στην συζήτηση, στις συνομιλίες ξανά από εκεί που είχαν διακοπεί ή εάν όπως επιδιώκει η τουρκική πλευρά θα προτάξουμε μόνο το θέμα της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων ή της πολιτικής ισότητας ή της ισοτιμίας όπως το δήλωσε ο κύριος Ερντογάν προχθές στη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας. Έχω την αίσθηση όμως, κανείς, κύριε Προδρόμου, ότι έχουμε χαθεί λίγο στη μετάφραση. Κανείς, δηλαδή όλα ναι, είναι θέμα τουρκικής ερμηνείας. Όχι, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Το Κυπριακό για να λυθεί πρέπει να τελειώσει η κατοχή, έτσι δεν είναι. Το ξεχάσαμε αυτό. Και αφού αυτή είναι η θέση όλων των ελληνοκυπριακών δυνάμεων, όλων και του ΑΚΕΛ, μου αναφέρατε τον Γενικό Γραμματέα προηγουμένως, θα πρέπει να συσπηρωθούμε, να υποστηρίξουμε την προσπάθεια του Προέδρου, ούτως ώστε η διαπραγμάτευση να γίνει για να τελειώσει η κατοχή, δηλαδή να αποχωρήσει ο κατοχικός στρατός και να τερματιστούν οι συνθήκες εκείνες όπως οι εγγύσεις που μπορεί να φέρουν επανάληψη τέτοιων εξωτερικών επεμβάσεων. Πρώτα απ' όλα, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το εδαφικό, είναι και η συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων, είναι και το περιφερειακό, είναι το εδαφικό όταν το αναφέρω. Θυμάμαι πάντα ότι ο Γενικός Γραμματέας είχε επιμείνει στο ότι μιλάμε για τη Μόρφου συγκεκριμένα, όχι γενικά για όριστα για ποσοστά. Ναι. Άρα λοιπόν είναι όλα αυτά τα θέματα σημαντικά και ευαίσθητα, αλλά εάν θα πάμε σε διαπραγματεύσεις θα πρέπει η τουρκική πλευρά να είναι διατεθειμένη να συζητήσει ένα νέο σύστημα ασφάλειας. Και άρα διαβεβαιώνεται ότι αν δεν είναι διατεθειμένη δεν θα πάμε σε διαπραγματεύσεις. Κοιτάξτε, αν δεν είναι διατεθειμένη θα διαπραγματευτούμε μόνοι μας. Δυστυχώς αυτά που ακούμε κάθε μέρα, διάφορες επικρίσεις, που δεν τις παρεξηγώ εγώ, πιθανώς να είναι από μεγάλη επιθυμία και ζέση για να λυθεί το Κυπριακό, αλλά είναι ως αν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μπορούσε να ξεκινήσει αύριο το πρωί διαπραγματεύσεις μόνος του και δεν το κάνει. Φυσικά χρειάζεται η τουρκική πλευρά και η Τουρκία συγκεκριμένα. Όσον Μάλιστα. αφορά την τουρκική πλευρά, μετά από πολλές προσκλήσεις, προσπάθειες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την επανεκλογή του ζητάει να συνεχιστεί η επαφή, να έχει συναντήσεις με τον κύριο Ακιντζή, τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Τελικά προχτές συγκατένευσε και ο κύριος Ακιντζή, θα έχουμε τη συνάντηση τις επόμενες μέρες και εκεί θα μπορέσουμε ίσως να δούμε κάποια πράγματα. Θα μπορέσουν να συζητήσουν ελεύθερα και να δούμε αν προσανατολίζεται η τουρκική πλευρά. Πράγμα το οποίο βέβαια διερευνά και η κυρία Λούτ τώρα, έχει πάει στους εγγυητές. Να δούμε αν η τουρκική πλευρά είναι έτοιμη για να επανεκκινήσουν διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Προδρόμου. Και εγώ σας ευχαριστώ υπογραμμίζοντας το ότι θα ήταν καλά να αποφύγουμε, αν θέλετε, αυτή την εσωτερική πριβή, την εσωστρέφεια
ο ένας να ψάχνει τον άλλον, να προσπαθεί να επικρίνει και να επικεντρωθούμε στο ότι πρέπει να ξεκινήσει ξανά διαπραγμάτευση, αγγίζοντας μάλιστα τον σκληρό πυρήνα του Κυπριακού. Στους συναδέλφους σας από την αντιπολίτευση να τα πείτε αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Προδρόμου. Εμείς θα συναντήσουμε την αντιπολίτευση εδώ στο στούντιο. Μαζί μας είναι εκ μέρους του ΑΚΕΛ, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.